Υπάρχουν πολλά μέρη σε αυτόν τον κόσμο που έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς. Μπορεί κάποιος να πάει διακοπές από την Αμερική ως την Ιαπωνία για να δει έτσι ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μερικά μέρη όμως που η είσοδός τους είναι απαγορευμένη στο κοινό για πολλές φορές αδιευκρίνιστους λόγους. Σήμερα θα δούμε 5 μέρη που απαγορεύεται να επισκεφθείς. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Το μετρό 2 στην Μόσχα της Ρωσίας είναι ένα υποτιθέμενο μυστικό υπόγειο σύστημα μετρό, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιεί το κοινό, το μετρό της Μόσχας δηλαδή. Το σύστημα υποτίθεται πως χτίστηκε τον καιρό του Στάλιν και πήρε το κωδικό όνομα D6 από την KGB. Ρώσοι δημοσιογράφοι έχουν αναφέρει πως η ύπαρξη του μετρό 2 δεν είναι αποδεδειγμένη, μα και πως κανείς δεν την έχει αρνηθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του διαχειριστή του μετρό της Μόσχας. Το μήκος του μετρό 2 φημολογείται πως ξεπερνάει ακόμα και αυτό του δημόσιου μετρό. Λέγεται πως έχει 4 γραμμές και βρίσκεται 50 με 200 μέτρα κάτω από τη γη. Λέγεται επίσης πως οι γραμμές του συνδέονται με το Κρεμλίνο, του FSB, το προεδρικό αεροδρόμιο του Βνούκοβο 2, ακόμα και με μια υπόγεια πόλη, στο Ράμενκι, όπως επίσης και πολλές άλλες περιοχές μεγάλης σημασίας. Δεν χρειάζεται να σας πούμε πως το γεγονός ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για την ύπαρξή του, μάλλον σημαίνει πως είναι αρκετά δύσκολο να το επισκεφθεί κανείς. Ο ναός Σίσι στην Ιαπωνία, που στην πραγματικότητα είναι μια σειρά από 100 ναούς, είναι ο πιο ιερός ναός στη χώρα. Είναι αφιερωμένο στην Αματεράσου, θεά του ήλιου, και υπάρχει εκεί από τον 4ο αιώνα π.Χ. Στο κεντρικό ναό υποτίθεται πως βρίσκεται το σημαντικότερο αντικείμενο στην αυτοκρατορική ιστορία της Ιαπωνίας, το Nike. Αυτό το αντικείμενο είναι ένας καθρέφτης από την Ιαπωνική μυθολογία, ο οποίος κατέληξε τελικά στα χέρια των πρώτων αυτοκρατόρων. Ο ναός κατεδαφίζεται και ξαναχτίζεται κάθε 20 χρόνια, συμβολίζοντας έτσι την ιδέα του συντοισμού για τον θάνατο και την αναγέννηση. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτό το μέρος είναι ο ιερέας ή η αίρια που έχει εκλεχθεί, η οποία θα πρέπει να είναι μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας. Οπότε, εκτός αν είσαι Ιάπωνας πρίγκιπας ή πριγκίπισσα, δεν πρόκειται να δεις τίποτα παραπάνω εκτός από τη σκεπή του ναού είσαι. Πραγματικά δεν πιστεύουμε να νομίζατε πως η παρακάτω καταχώρηση θα έλειπε από τη λίστα. Φυσικά, μιλάμε για τα αρχεία του Βατικανού, που παρόλο το όνομά τους δεν είναι και τόσο μυστικά. Στην πραγματικότητα μπορείς να διαβάσεις οποιοδήποτε βιβλίο θελήσεις, μα απαγορεύεται να εισέλθεις ο ίδιος στη βιβλιοθήκη. Πρέπει να καταθέσεις την αίτηση για κάποιο έγγραφο και αυτό θα σου δοθεί μετά από λίγο καιρό. Όλα τα βιβλία που έχουν εκεί είναι διαθέσιμα και δεν υπάρχουν αντίγραφα ή κρυμμένες επιστημονικές θεωρίες που να είναι κρυμμένες. Τα μόνα αρχεία στα οποία δεν έχει πρόσβαση στο κοινό είναι αυτά που δεν είναι ακόμη 75 χρονών, και αυτό για να προστατέψουν διπλωματικές και κυβερνητικές πληροφορίες. Υπάρχουν ευρετήρια για αυτούς που θέλουν να δούνε αν κάποιο αρχείο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη. Τα μυστικά αρχεία του Βατικανού είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη που υπολογίζεται ότι περιέχει 84 χιλιόμετρα από ράφια και 35.000 τόμους στον επιλεκτικό κατάλογο μόνο. Ξέρουμε πως περιμένετε να δείτε το παρακάτω θέμα πιο ψηλά στη λίστα, όμως μιας και έχουμε αφιερώσει ένα ολόκληρο επεισόδιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, το βάλαμε στη δεύτερη θέση. Τι μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη άραγε? Η περιοχή 51 είναι το ψευδώνυμο που δόθηκε στη στρατηγική βάση που βρίσκεται στο νότιο κομμάτι της Νεβάδα, δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, 133 χιλιόμετρα από το Las Vegas. Στο κέντρο της βάσης, δίπλα από τη λίμνη Groom, είναι ένα μεγάλο μυστικό στρατηγικό αεροδρόμιο. Ο κύριος σκοπός της βάσης είναι η ανάπτυξη και οι δοκιμές πειραματικών αεροσκαφών και συστημάτων όπλων. Η έντονη μυστικότητα που περιβάλλει την ύπαρξη της βάσης, μέχρι πριν λίγα χρόνια που η Αμερικάνικη κυβέρνηση παραδέχθηκε την ύπαρξή της, την έχει κάνει θέμα συζητήσεων από συνωμοσιολόγους, με κεντρικό θέμα την θέαση άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων ή UFO. Οποιοδήποτε μπει στην περιοχή 51 χωρίς εξουσιοδότηση, πυροβολείται μόλις εντοπιστεί από τους φρουρούς. Το παρακάτω μέρος δεν είναι απλά κλειστό στο κοινό, αλλά είναι ένα μέρος που όλοι μας ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να επισκεφθούμε. Στις περισσότερες ταινίες με θέμα το τέλος του κόσμου, υπάρχει πάντα μια απόρριτη μυστική περιοχή όπου η Αμερικάνικη κυβέρνηση στέλνει τους αξιωματούχους και μερικούς επιλεγμένους ανθρώπους με την ελπίδα πως θα γλιτώσουν από την επικείμενη καταστροφή. Το όρος Weather Emergency Operation Center είναι αυτό ακριβώς. Χτίστηκε το 1950 κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Είναι η τελευταία ελπίδα σε περίπτωση καταστροφής. Για τους προφανείς λόγους, η περιοχή είναι απόρριτη. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.